Από τον Χρήστο και τον Δημήτρη, από τον Δημήτρη και τον Χρήστο, γεια σας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα στις Ινουσίες μαγειρεύουμε για μονεβασιά. Τι μονεβασιά ρε Δημήτρη, μονεβασιά, είχαμε μαγειρεύσει για την Τρίπολη. Τι φίλε, μονεβασιά, την ποικιλία, το σταφύλι, τη μονεβασιά, που κάνει ένα εξαίρετο κρασί, καταπληκτικό κρασί. Υπάρχει τέτοιο κρασί. Βεβαίως. Μάλιστα από αυτήν έχει προέλθει και η μαλβαζία. Μονεβασιά. Μονεβασία, μαλβαζία. Μπατήσαμε κυρίες και κύριοι. Ωραία. Και τι θα μαγειρέψουμε? Α, εδώ σε έχω τώρα. Θα μαγειρέψουμε σελινόριζα. Ναι. Αλλά πολύτα. Κοίτα πως είναι η σελινόριζα. Είναι λίγο περίεργη στην όψη, Πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι ρίζα. Ωραία. Θα την καθαρίσουμε. Ναι. Θα την κόψουμε σε κομματάκια. Ναι. Και αυτήν θα δουλέψουμε στο υπόλοιπο φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο φαγητό. Για να καθαριστεί αυτή, ναι, έχει μείνει μέσα σε ξύδι, ναι, για κάποιο διάστημα, mm-hmm, για να φύγουν ζυζάνια και οτιδήποτε άλλο υλικό υπάρχει, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μία ρίζα τραβάει ό,τι έχει το έδαφος. Σωστά. Πολύ ωραία. Ωραία. Να την καθαρίσουμε λοιπόν, να την κόψουμε. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Είπα και εγώ, μου λες, μαγειρεύουμε για μονεβασιά, σιγά λέω, μας πάει και μια εκδρομή τώρα. Σχεδόν φτάσαμε στο σημείο που θέλαμε. Να δείξουμε λίγο στην κάμερα, Δημήτρη, πόσο έμεινε από τη σελινόριζα την αρχική, μετά τον καθαρισμό της. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε πόσο έμεινε, σχεδόν μισή. Ακριβώς. Αυτό το πιάτο είναι σαν μεζεδάκι, Δημήτρη. Δεν μπορεί να το βγάλει σαν κύριο πιάτο, υποθέτω, ή όχι? Όχι, βγαίνει και σαν κύριο πιάτο. Μπορεί να βγει και σαν κύριο. Αν θέλουν να φάνε δύο άτομα, ας πούμε, σαν κύριο πιάτο, πόσες σελινόριζες θα χρειαστούμε? Αυτή η σελινόριζα είναι μια χαρά. Θέλουμε τη σελινόριζα, καρότο, άνηθο, πιπεριά κόκκινη περισσότερο για το χρώμα, ναι, μισό κρεμμύδι το οποίο θα το κόψουμε πολύ καλά, mm-hmm, θα το ψιλοκόψουμε δηλαδή, ωραία, αλάτι πιπέρι φυσιολογικά, τις πατατούλες μας που θα συνοδεύσουν την Παρασκευή μας, mm-hmm, και λίγο αλευράκι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη σάλτσα που θα πέσει μέσα στην κατσαρόλα. Ωραία. Θα διαλύσουμε δηλαδή το αλεύρι, ναι, μέσα σε νερό. Μάλιστα. Και με χυμό λιμονιού. Τα καρότα μας είναι έτοιμα. Πολύ ωραία. Τώρα κόβουμε τη σελινόριζά μας. Πολύ ωραία. Θα την κόψουμε σε χοντρά κομματάκια. Ναι. Τα μεγάλα κομμάτια θα τα κόψουμε σε λίγο μικρότερα. Έτοιμο και αυτό. Και τελευταίες οι πατάτες. Οι πατάτες, επειδή ακριβώς είναι φρέσκες, ναι, είναι σκληρές όπως βλέπεις, δεν θέλουν πολύ καθάρισμα, mm-hmm, ο φλοιός απ' έξω φεύγει πολύ γρήγορα. Δηλαδή και με το πίσω μέρος ενός μαχαιριού, ναι, ξύνοντας, φεύγει. Αυτό συμβαίνει μόνο στη φρέσκια πατάτα. Αυτό ήθελα να πω, το χρώμα της είναι διαφορετικό εδώ. Ακριβώς. Η φρέσκια πατάτα έχει αυτό το γνώρισμα. Ότι με ένα απλό καθάρισμα, ναι, η φλούδα φεύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρίσαμε τις πατάτες, τώρα τις κόβουμε. Ωραία. Χοντρά κομματάκια. Α, χοντρά κομματάκια. Uh-huh. Εδώ να πούμε ότι αυτό το φαγητό είναι και αρκετά οικονομικό. Μπορείτε να τρώτε υγιεινά και οικονομικά. Δηλαδή, με τα υλικά αυτά που έχουμε εδώ που δεν στοιχίζουν παραπάνω από 3 ευρώ, Δημήτρη. Ναι, εκεί γύρω. Μπορούν να φάνε 4 άτομα. Μπορείτε να το συνδέψετε με ένα πολύ ωραίο τυράκι φέτα, με ένα φρέσκο ψωμάκι και να φάτε υγιεινά και φθηνά. Το λέω αυτό κυρίως για τους τηλεθεατές που έχουν μεγάλες οικογένειες. Είναι σημαντικό να τρώτε υγιεινά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα το ψήσιμο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε το λαδάκι μας στην κατσαρόλα, να περάσουμε την πατάτα, ναι, λίγο για να αρπάξει πρώτα και μετά ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά. Σελινόριζα, καρότο. Το λάδι μπόλικο. Πρέπει να καλύψει τον πάτο και παραπάνω. Τζιγαρίζουμε, έτσι. Πρέπει να θωρακίσουμε την πατάτα απ' έξω, ναι, για να μπορέσει να εκείνει και αμέσως μετά θα πέσουν τα υπόλοιπα υλικά μας. Όταν λες την έκφραση να θωρακίσουμε, εννοείς να κλείσουμε τα, να αφήσουμε τα συστατικά μέσα τα υπόλοιπα? Ναι, θα πρέπει να αρπάξει λίγο απ' έξω πατάτα, ναι, να κάνει δηλαδή ένα σώμα εξωτερικό, ναι, πρώτα και μετά να μπουν τα υλικά, γιατί είναι από τα πιο σκληρά υλικά
είναι σε μεγαλύτερα κομμάτια, είναι από τα πιο σκληρά υλικά της παρασκευής μας και πρέπει λιγάκι να θωρακιστεί για να μπορέσει να γίνει όταν θα μπουν και τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα, αφού έχουν αρπάξει λιγάκι οι πατάτες, τις ανακατέψαμε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν λίγο το κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε και το κρωμίδι. Η θωράκιση πόση ώρα κρατάει? Δεν κρατάει πολύ. Εντάξει, θέλει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, όχι παραπάνω. Ωραία. Ήδη το λάδι μας καίει. Ξεκινήσαμε δηλαδή από καυτό λάδι. Mm-hmm. Θωρακίζουμε και το κρεμμύδι τώρα, ή όχι? Όχι. Απλά το μαραίνουμε εδώ μέσα. Θα χαθεί τελείως το κρεμμύδι. Ούτως ή άλλως θα συμμετέχει στη σάλτσα του. Του φαγητού. Θα το θωρακίσουμε και αυτό. Το κρεμμύδι είναι κομμένο πολύ ψηλά. Αχμοσχομίδησε το κρεμμυδάκι με το που το ρίξες. Θα εξαφανιστεί. Ωραίο. Πάμε για τη σελινόριζα. Α, όλα μαζί τα ρίχνουμε, το ένα πίσω από το άλλο. Ε. Ακριβώς. Πάει το ένα πίσω από το άλλο. Και πρέπει με το που τα ρίχνεις να κατέβεις, έτσι. Ναι. Τώρα στη σελινόριζα κάνουμε εξίσου θωράκιση. Είναι και αυτή η ρίζα, οπότε θα πάρει και αυτή λίγο. Θέλει τη θωράκιση της. Θέλει τη θωράκιση της. Μιλάμε για ένα θωρακισμένο φαγητό. Τέλεια, λοιπόν. Ωραίες μυρωδιές, Δημήτρη. Κάτι υλικό που ρίχνει ο Δημήτρης. Ναι, ίσως μέσα. Το καροτάκι, όπως βλέπεις, είναι το φαγητό της ρίζας. Πατάτα, σέλινο, καρότο, όλα ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες. Και ωραίο και πολύ πρόβλημα. Τώρα που ρίξεις μέσα το καροτάκι, αρχίζει και παίρνει και ένα χρώμα. Και προφανώς και από τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτιάξουμε το υγρό στοιχείο. Βάζουμε λοιπόν στο νερό μέσα το αλεύρι, το χτυπάμε για να διαλυθεί τελείως και το χυμό του λεμονιού. Φροντίζουμε να δούμε ότι δεν υπάρχουν σβόλοι μέσα στο υγρό μέρος και ήρθε η ώρα να πέσει και αυτό μέσα. Οπα. Έπεσε, πάει και αυτό. Ωραία, λοιπόν, το αφήνουμε για ένα λεπτό να αρχίσει να παίρνει μια βράση. Προσθέτουμε τον άνηθο και το αφήνουμε χαμηλώνοντας τη φωτιά μας. Το σκεπάζουμε. Λοιπόν, βάλαμε το φαγητό μας μέσα να βράσει. Όπως είπαμε, είναι σελινόριζα αλαπολίτα. Mm-hmm. Αλαπολίτα σημαίνει από την πόλη. Από την πόλη. Από την Κωνσταντινούπολη. Άρα μαγειρεύουμε κωνσταντινοπολίτικα, κύριε Σκυκέρα. Αφήστε τα αλαπολίτα και άλλα αγκινάρα. Λοιπόν, τι θα μας πω, πόση ώρα θα μας πάρει το μαγείρεμα? Λοιπόν, δεν θα μας πάρει πολύ. Επειδή είναι φρέσκια η πατάτα, ένα πεντάλεπτο το πολύ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αλλά εάν η πατάτα δεν είναι φρέσκια, θα χρειαστούμε ένα δεκάλεπτο στην πραγματικότητα. Ένα δεκάλεπτο. Εσείς βάλετε ένα δεκάλεπτο γιατί δύσκολα βρίσκεις και φρέσκες πατάτες, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όπως είδες, στα 4-5 λεπτά, ναι, μέλωσε. Α, και χύλωσε έτσι αυτό. Χύλωσε, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πατάτα έβγαλε το άμυλο που είχε, ναι, και έχει δέσει πολύ καλά η σάλτσα μας. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία ανερίζει. Γιατί η μυρωδιά δεν, ναι, βγαίνει στην κάμερα. Αλλά εδώ θα μπει ένα επιπλέον υλικό. Είναι το κόλιαδο. Οι σπόροι του κολιάνδρου, ναι, δίνουν ένα πολύ ωραίο άρωμα λεμονάτο στη γεύση. Και θα το κλείσουμε τώρα, ναι, τελείως. Θα το αφήσουμε λίγο στην ησυχία του, όπως είναι ένα στέκι, ναι, για να πάρει και να τραβήξει όλα τα αρώματα. Νομίζω ότι πλέον το πιάτο μας έχει κλείσει. Μοσχομυρίζει. Αχ,
Για να δούμε. Για να δούμε. Τρώμε υγιεινά, πίνουμε ελληνικό κρασάκι μόνο βασιά. Είναι ωραίο κρασί ή μόνο βασιά. Είναι σαν τη μονεβασιά, όμορφο κρασί. Πανέμορφο. Πάμε να δούμε και το. Έχει λιώσει η σερινόλιδα, έχει λιώσει τελείως. Είναι... Κυρίες και κύριοι. Και λεμονάκι γεύση και σερινόλιδα που είναι... Είναι εξαιρετικό πιάτο. Έχει γίνει... Κυρίες και κύριοι, ένα καταπληκτικό πιάτο, ένα καταπληκτικό κρασί. Και σας χαιρετάμε. Τα λέμε. Γεια σας.